κύριο Νικοβούτση. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν, κύριε Βούτση, και η πρόταση είναι να ξεκινήσουμε με την καθαρή έξοδο. Κρατάω τη λέξη καθαρή. Πώς ορίζεται και πώς θα είναι τελικά μια καθαρή έξοδο? Και πόσο καθαρή θα είναι, έτσι? Τους προηγούμενους μήνες γινόταν μια έντονη συζήτηση για το ότι ενδεχομένως θα έμπαινε κόφτης στον προϋπολογισμό του 18 και άρα αυτό θα προμήνει μια καθυστέρηση και αναβολή της ίδιας της εξόδου της χώρας από τις τυπικές μνημονιακές δεσμεύσεις. Ύστερα περάσαμε μερικούς μήνες συζητώντας για την πιστοληπτική γραμμή στήριξης ως ένα άλλο ενδεχόμενο που ερχόταν από διάφορες πλευρές, πάλι με ένα κινδυνολογικό, θα έλεγα, φορτίο έτσι εκτιμήσεων. Τώρα πια δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συσκοτίζει την πορεία, και αυτό έγινε φανερό και από την ομιλία του κυρίου Γιουγκέρ που τον φιλοξενήσαμε στην Αθήνα. Τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, η υποδοχή που γίνεται στα ομόλογα και στις δύο εξόδους που ήδη έχουν συντελεστεί, τα stress test των τραπεζών, που επίσης και για αυτό το ζήτημα, αν θυμάστε, λέγαμε πως θα είναι μια κόλαση από τον Φλεβάρι μέχρι τον Μάη. Δηλαδή αυτές ήταν οι συζητήσεις όλου του προηγούμενου χρόνου. Δεν επαληθεύτηκαν τα κακά σενάρια, επαληθεύθηκε η εκτίμηση ότι ο οδικός χάρτης πηγαίνει με ένα καλό ρυθμό, με ένα σωστό ρυθμό, και ότι μπορούμε με τις προβλέψεις της 21 Ιουνίου, διότι εκεί είναι το βασικό που θα δοθεί το πράσινο φως για να βγούμε στο τέλος Αυγούστου από την, σε επαναλαμβάνω, τυπικές μνημονιακές δεσμεύσεις που έχουν όμως πάρα πολύ ουσία. Αυτό σημαίνει καθαρό, δηλαδή. Καθαρό σημαίνει πως δεν έχεις να περιμένεις κάποια χρήματα να 3-4 μήνες για να πληρώσεις δόσεις κατά 80% τουλάχιστον, και δεν έχεις να αποδώσεις λογαριασμό για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με μια σειρά αξιολογήσεων. Κύριε Πρόεδρε, τα κακά νέα είναι αυτά τα οποία περιγράψατε και τα οποία λέτε δεν θα υπάρξουν. Στα καλά νέα είναι το ότι θα στοιχιστούν οι πληστηριασμοί, το ότι θα κοπούν πιθανά οι συντάξεις, το ότι θα κατέβει το αφορολόγητο. Στα καλά νέα είναι αυτά? Επιτρέψτε μου να σας πω πως όλα αυτά, τα οποία προφανώς μπαίνουν μέσα στην πραγματικότητα που θα έχει διαμορφωθεί μετά την έξοδο και θα κριθεί ο τρόπος, ο χρόνος και το εύρος της εφαρμογής τους, είναι προνομοθετημένα, είναι μέρη της συμφωνίας η οποία είχε γίνει, όπως επίσης της ιδιωτικοποίησης και μια σειρά από άλλα θέματα. Δηλαδή ουδής είπε, και ευτυχώς που δεν είπε, ότι καθαρή έξοδος για την Ελλάδα σημαίνει ότι θα επανέλθουμε με ένα κουμπί στην προ-κρίσης και προ-μνημονίων εποχή. Αυτό δεν γίνεται. Σας επαναλαμβάνω, σε ένα βαθμό ευτυχώς που δεν γίνεται, διότι πλέον με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της θέσης της στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε θα το δει η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις από εδώ και πέρα, και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Άρα λέτε ότι θα γίνουν? Δεν υπάρχουν δηλαδή νέα μέτρα τα οποία θα έρθουν, και επαναλαμβάνω, ό,τι έχει προνομοθετηθεί ή ήταν μέρος της συμφωνίας του Σεπτεμβρίου του 2015 θα εφαρμοστεί μέσα στο χρόνο, το εύρος και την ποιότητα που κάθε φορά η ελληνική οικονομία θα επιτρέπει. Το οποίο, αντιλαμβάνεστε, μπορεί να έχει μέσα το στοιχείο της επαναδιαπραγμάτευσης ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήταν εντελώς άκερο, μερικοί το έχουν κάνει και λυπάμαι, να εξελιχθεί μια συζήτηση τέτοια και ήδη εξελισσόταν τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή από τώρα ποιες ακριβώς αυξήσεις θα δοθούν, ποια ακριβώς στοιχεία ενδεχομένως από αυτό το πρόγραμμα θα παρθούν πίσω. Δεν είναι η συζήτηση να γίνει τώρα. Να μιλάμε με αυτά που έχουμε στο χέρι, κύριε Σαράντη, και αυτά που έχουμε στο χέρι παραδείγματος χάρη είναι ότι οι συμβάσεις εργασίας, η συμφωνία δηλαδή που μπορεί να περιλαμβάνει οριακά και τον κατώτατο, αλλά και οπωσδήποτε τις εγγυήσεις για την εργασία, θα επανέλθουν. Mm-hmm. Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει. Και σε αυτό το επίπεδο νομίζω πως όλοι θα αισθανθούν καλύτερα. Όσο καλύτερα θα πηγαίνει η ελληνική οικονομία, τόσο και τα αρνητικά μέτρα τα οποία έχουν
αναλυφθεί ως υποχρεώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος που θα λήξει τον Αύγουστο, θα μπορούν να επανεκτιμηθούν και να εξισορροπηθούν. Κρατήστε αυτές τις εκφράσεις. Κύριε Βούτση, μερίδα του τύπου διαβάζει διαφορά στο πόσο καθαρή θα είναι η έξοδος από τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τσακαλώτου, και του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς βλέπετε τέτοια διαφορά ή είναι ενιαία η κυβέρνηση? Κυρία Γιαμαλή, όλοι κρινόμαστε και ο τύπος κρίνεται. Mm-hmm. Σας ανάφερα προηγούμενα τα περί πιστοληπτικής γραμμής στήριξης, τα περί κόφτη, τα περί στρες τεστ των τραπεζών, για τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, για τις απαιτήσεις του Δούνου του, που ήταν αντικείμενο ακριβώς και του τύπου και τη δουλειά του κάνει και των δημοσιολογούντων όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα υπήρχαν επισημάνσεις για ενδεχόμενες εναλλακτικές και ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις του οικονομικού επιτελείου από το Μαξίμου, από την κυβέρνηση, από το κόμμα κτλ. Δεν κατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών, κύριε Πρόεδρε. Η αίσθηση είναι ότι ο κύριος Τσακαλώτος κατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών. Και μάλιστα με συνέντευξη που έδωσε στο Κόκκινο, είπε, παράδειγμα χρησιμοποιώ, ναι, για τη μετάθεση του χρόνου της μείωσης των συντάξεων. Και ο κύριος Τσακαλώτος, ο αρμόδιος υπουργός, είπε, δεν έχουμε συζητήσει εμείς κάτι τέτοιο. Κύριε Σαράντη, είμαι σίγουρος, και γι' αυτό θα είδατε και από την κυβέρνηση, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, τις σχετικές αντιδράσεις, με θετικό πρόσημο εννοώ, αντιδράσεις που υπήρξαν και γι' αυτό και προηγούμενα για μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Τσακαλώτος κτλ. Είναι σίγουρο ότι ο Υπουργός Οικονομικών και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας θα έκανε πολύ μεγάλο λάθος εάν κατέβαζε τον πήχη και έδινε σήμα προσδοκιών και σήμα μη εκπλήρωσης των υπεσχημένων από τη χώρα στην πιο κρίσιμη φάση, όπου κρίνεται το θέμα του χρέους, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και τις επόμενες γενιές κτλ. Άρα, εκ της θέσεως του, ο κύριος Τσακαλώτος, κατά τη γνώμη μου, είναι υποχρεωμένος, και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να εισπράξουμε τη μεγάλη προσοχή με την οποία μιλάει, να θέτει τα ζητήματα επί της ουσίας στη βάση που συζητιούνται σήμερα στο τραπέζι με τους δανειστές. Και κατά τη γνώμη μου κάνει πολύ καλά, και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παράγοντες και της κυβέρνησης και εγώ ως άτομο έτσι εισπράττουμε αυτού του τύπου την προσοχή με την οποία σωστά μιλάει ο κύριος Τσακαλώτος. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, όλα αυτά να γίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Είμαι σίγουρος πως πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Τσακαλώτος και όλοι μας θα χαρούμε να μπορεί να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, με μεγαλύτερο εύρος, με μεγαλύτερο βάθος, αλλαγές και επί των υπεσχημένων. Σας το λέω για τρίτη φορά. Αλλά εγώ το λέω με την άνεση που έχω, καθώς είμαι πρόεδρος της Βουλής, δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε ένα τραπέζι που συζητάω το πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα του χρέους. Σε ό,τι έχει δεσμευτεί η χώρα, θα πρέπει να τηρηθεί εφόσον θα υπάρξει τήρηση και από την άλλη πλευρά όλων των υπεσχημένων, και εδώ είναι το μεγάλο θέμα του χρέους. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, όσο καλύτερα θα πηγαίνει η ελληνική οικονομία από την επόμενη μέρα κιόλας της εξόδου της χώρας τυπικά από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, είναι σαφές ότι όλα θα βρίσκονται ξανά στο τραπέζι. Επαναλαμβάνω, όχι μονομερώς, όχι χωρίς να ξέρουμε τι μας συνέβη επί 8 χρόνια και όχι χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι το χρέος σε μεγάλο βαθμό, στην καλύτερη περίπτωση, θα έχει παραμείνει. Mm-hmm. Έτσι. Με αυτό να πάμε στην επόμενη. Απλά αν μου επιτρέπεις, Αναστασία, επειδή μιλάτε για το χρέος, κύριε Βούτση, η προσωπική σας θέση, θέλετε να είναι μέσα το Δούνου του ή όχι? Θα ήθελα να είναι μέσα του Δούνου του με διαφορετική θέση ως προς τα κρίσιμα μεγέθη τα οποία συζητάνε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις για το πώς κανείς είναι ή δεν είναι μέσα στο σχέδιο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Δούνου του δεν έχει βάλει ούτε ευρώ τα τελευταία χρόνια. Τυπικά είναι μέσα στο σχέδιο, πλην όμως για τις άλλες πλευρές και κυρίως για την πλευρά των θεσμών που έχει την, στην καρδιά της τη γερμανική πολιτική, θεωρείται ως προϋπόθεση η παρουσία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Mm-hmm. Πιστεύω πως συν το χρόνο, και αν δεν υπάρξει πλήρης συνεννόηση σε μια πραγματικά ευέλικτη
και πολύ θετική για τη χώρα μας απόφαση για το χρέος, και η απουσία η ενδεχόμενη του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου δεν θα είναι προς κακό. Είτε έτσι τα αλλιώς θα έχουν λυθεί ήδη μια σειρά από προβλήματα. Η χώρα θα είναι στις αγορές, θα μπορεί να χρηματοδοτείται από εκεί. Να δούμε τώρα πώς έχουν πάει τα ομόλογα της χώρας. Έχουμε το πορτογαλικό και άλλα παραδείγματα που δείχνουν ότι η χώρα μπορεί ακόμα και στο μισθολογικό κόστος και σε άλλα ζητήματα να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και κυρίως στις συμβάσεις. Πιστεύω πως ο δρόμος θα είναι ανοιχτός και μια νέα αισιοδοξία θα μπορεί να μας διακατέχει. Η κυρία Γεννηματά ζήτησε προημερησίας διάταξη, ζήτησε στη Βουλή για το μεταμνημονιακό αναπτυξιακό σχέδιο. Παράλληλα ζήτησε και κάτι που δεν είχαμε ξανακούσει από το κίνημα αλλαγής, εκλογές. Πώς βλέπετε, στενεύουν τα περιθώρια, ενώ είχε διαφανεί έτσι μια σύγκληση με τη συνταγματική αναθεώρηση, στενεύουν τα περιθώρια για μια έτσι προσέγγιση με την κεντροαριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις? Εγώ θα σας πω την έκπληξη που ένιωσα όταν παρέλαβα την επιστολή της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Για την προημερησία συζήτηση, λέτε. Ναι, για το θέμα που αναφερόταν στις εκλογές. Διότι η προημερησία συζήτηση για τα τεκτενόμενα ενδεχομένως είναι και απαραίτητη και θα διεξαχθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, σας το λέω ευθέως. Και ένιωσα έκπληξη για τον απλό λόγο ότι είχα λάβει επίσης μια επιστολή προ ενός μηνός από την κυρία Γεννηματά, με την οποία ευλόγως, με τρόπο σαφή και μπαίνοντας και επί της ουσίας του ζητήματος, θέτει το ζήτημα μιας έγκαιρης έναρξης της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία κατά τα συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος απαιτεί κάποιους λίγους μήνες για να ολοκληρωθεί σε αυτή τη Βουλή, έτσι ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική Βουλή. Αυτές οι δύο προτάσεις, αυτές οι δύο ιδέες, αντιλαμβάνεστε πως έχουν μια εγγενή αντίφαση. Γι' αυτό ένιωσα έκπληξη, διότι αν πρέπει να πάμε σε εκλογές, μάλιστα πριν από τη λήξη του προγράμματος τώρα, είναι φανερό πως η συνταγματική αναθεώρηση πηγαίνει για το 2024 πλέον. Με αυτή την πρόταση, κυρία Γεννηματά, δηλαδή. Ένα από τα δύο θα πρέπει να μην ισχύει. Αλλά αυτό θα διευκρινιστεί και από την ίδια. Δεν είναι ο ρόλος με εμένα να κάνω μαθήματα. Αλλά να λέω πως εξεπλάγει, το έχω υποχρέωση. Νομίζω. Κρίνεται ότι μέσα από την πρόταση για να πάμε άμεσα σε εκλογές, σε αλλαγή πολιτικής πλεύσης, θεωρείται του κινήματος αλλαγής? Δεν θέλω να κάνω καμία τέτοια ερμηνεία να δώσω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το μέλλον, το πρόσημο με το οποίο η χώρα θα βγει μετά από μια οκτάχρονη κρίση, να μην κυλήσουμε σε συντηρητικές αναδιπλώσεις, σε φοβίες που δημιούργησε η ίδια η κρίση μέσα στο κοινωνικό σώμα και σε τραύματα. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται ένα προοδευτικό πρόγραμμα το οποίο όσες δυνάμεις το αντέχουν και το θεωρούν σαν προαπαιτούμενο για το μέλλον αυτής της χώρας, θα καταθέσουν και καταθέτουν τις απόψεις τους. Και ευτυχώς στη Βουλή έρχονται τέτοια νομοθετήματα από πλευράς της κυβέρνησης. Την Τρίτη συζητάμε για το θέμα της αναδοχής, παραδείγματος χάρη, ή άλλα ζητήματα. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας πω ότι πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα διαμορφώνεται η συζήτηση η δημόσια για την προοδευτική πλατφόρμα, έτσι ώστε η χώρα να βγει, και αυτό θα αντανακλαστεί και στη συνταγματική αναθεώρηση, η χώρα να βγει με ένα καθαρό ευρωπαϊκό προοδευτικό πρόσημο και με την κοινωνία όρθια. Αυτό κρίνεται τώρα. Εκεί θα κριθούν όλοι. Δεν είναι θέματα τακτικής, καταλάβατε, κάνω αυτή την κίνηση, ρωτάω εκείνο, αποσύρω το άλλο. Αυτά πλέον πολύ λίγη σημασία έχουν. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δύο συνεντεύξεις σήμερα. Πολλές υπάρχουν, δανείζομαι δύο. Στη μία ο κύριος Πιτσιόρλας λέει στο Έθνος: ώρα διαλόγου για τις νέες πλειοψηφίες του αύριο. Στη Real News ο κύριος Παπάς λέει: ο Τσίπρας και η Γεννηματά βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι όταν συνεδριάζουν οι ηγεσίες του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πώς τα εξηγείτε αυτά? Είναι μια πρόσκληση συνεργασίας προς το κίνημα αλλαγής, ενώ συνεργάζεστε με τον κύριο Καμένο? Το μεγάλο κάδρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και ο πολιτικός συσχετισμός των δυνάμεων εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ανατροφοδοτείται και θα πρέπει να επηρεάζει και τις εξελίξεις στο ελληνικό πολιτικό τοπίο. Mm-hmm. Τα θέματα εκεί έχουν τεθεί. Η σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε οριακό σημείο και σε σταυρικές καταστάσεις και επιλογές.
Σε μερικές χώρες έχουν γίνει πολύ σωστές επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία, που έχει αντανακλαστεί και σε επίπεδο διακυβέρνησης. Σε άλλες χώρες τα τμήματα που επικοινωνούν και από πλευράς διαδρομής και προέλευσης με το ΠΑΣΟΚ εδώ ή με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη έχουν εγκολπωθεί πλήρως και έχουν ταυτιστεί με νεοφιλελεύθερες απόψεις. Άρα, η αναφορά στο μεγάλο κάδρο, την οποία ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας εδώ και χρόνια συντηρεί, ενθαρρύνει, συμμετέχει, έτσι ώστε να υπάρξει η στροφή προς τα αριστερά και η αποκόλληση αυτού του τμήματος των κλασικών προοδευτικών δυνάμεων από τη δεξιά, είναι πολύ σημαντική στο βαθμό που μπορεί να αντανακλαστεί και στα εσωτερικά πολιτικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, οι συνεντεύξεις των δύο κεντρικών κυβερνητικών στελεχών στις οποίες αναφερθήκατε, προφανώς προλιένουν το έδαφος, ενθαρρύνουν και πιέζουν στην κατεύθυνση ενός προγραμματικού, ιδεολογικού επανακαθορισμού στο πολιτικό σύστημα, ας πούμε, της χώρας, όλων των δυνάμεων που θα είναι διατεθειμένες από κοινού και με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες δυνάμεις να διαμορφώσουν ένα πολιτικό σχέδιο με προοδευτικό πρόσημο. Να πάμε λίγο και δεν είναι κάτι το στατικό, αυτό θέλω να σας πω. Είναι κάτι το οποίο αναδιαμορφώνεται τώρα και δεν αναδιαμορφώνεται μέσα στο ελληνικό στεγανό ή στον ελληνικό επαρχιωτισμό του πολιτικού συστήματος, επικοινωνεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο ζήτημα της απλής αναλογικής, Πρόεδρε. Ο αρμόδιος υπουργός, ο Πάνος Κουρλέτης, λέει ότι ξεβολεύονται με την απλή αναλογική ηγεσίες της αυτοδιοίκησης. Διαβάζουμε στην Αυγή μάλιστα και για κατάτμιση της Β' Αθηνών. Πολλοί λένε ότι ο λόγος που έρχεται η απλή αναλογική είναι για να διαχειριστεί την ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει έτσι σοβαρά ερίσματα στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι καλό να έρχονται στην επιφάνεια οι φόβοι κάθε πολιτικής δύναμης και κυρίως η αντίληψή τους για την λαϊκή συμμετοχή, για την ισονομία της ψήφου και της παρουσίας του λαού. Θυμάστε το ζήτημα της απλής αναλογικής αμέσως μετά τη μεταπολίτευση και σε διάφορα στάδια συζητήθηκε πάρα πολλές φορές. Είμαι υπερήφανος που είμαι πρόεδρος της Βουλής που στην δεύτερη της σύνοδο προσχώρησε με πλειοψηφία, ικανή πλειοψηφία, στο σύστημα της απλής αναλογικής, έστω και για τις μεθεπόμενες εκλογές, και πιστεύω πως αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα προσχήματα περί ακυβερνησίας ή τα προσχήματα περί τακτικών κινήσεων πέφτουν στο κενό, διότι όλοι ξέρουν ότι η αριστερά από χρόνια πάντοτε και δεν θα έπρεπε να αλλάξει τη θέση της στο πεδίο της διακυβέρνησης, ήταν και είναι υπέρ της απλής αναλογικής. Να σας πω ευθέως, οκτακομματική υπήρξε αυτή η Βουλή, ενώ ήταν σε όλη τη μεταπολίτευση 3 έως 4 κόμματα, με συνθήκη μη απλής αναλογικής, με ένα τερατώδες μπόνους. 3 κυβερνήσεις συνεργασίας γίνανε με συνθήκη μη απλής αναλογικής. Θέλω να σας πω ότι το πολιτικό σύστημα, η διακυβέρνηση, δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται προφανώς, αλλά νομοτελειακά ρυθμίζεται από το εκλογικό σύστημα. Αντίστοιχα, αυτό το οποίο διαφαίνεται σαφέστατα είναι ότι οι συντηρητικές δυνάμεις του τόπου θέλουν να επανασυγκολήσουν, να επαναοριοθετήσουν και να επαναθεμελιώσουν ενός τύπου πολιτικό σύστημα το οποίο θα βάζει στην άκρη το λαό, τα μικρά κόμματα, τα μικρά ποσοστά, τους ενδιάμεσους χώρους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια νέα καθεστωτική αντίληψη. Είναι προς τιμήν του ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω και για τον Υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτ, προφανώς ο Πρωθυπουργός έχει τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά, και γι' αυτό και για την κατάτμιση των περιφερειών, αυτά που διάβασα και εγώ σήμερα, είναι προφανές πως αποτελούν στοιχεία διερεύνησης και από το Πρωθυπουργικό Επιτελείο σε σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Είχαν τεθεί και από άλλα κόμματα όταν συζητάγαμε το θέμα της απλής αναλογικής στη Βουλή. Είναι προς τιμήν πάντως του ΣΥΡΙΖΑ το ότι τώρα που βρίσκεται στη διακυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται με καθεστωτικό τρόπο ως προς το εκλογικό σύστημα. Κύριε Βουτσή, απλή αναλογική είναι συνυφασμένη με τις λέξεις συνεργασία, συμφωνίες και. Συνεργασία και συμφωνία μπορεί να προκύψει μέσα από την πόλωση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, και πόλωση με πολλά περιφερειακά θέματα, διαρκώς πόλωση. Πώς θα υπάρξουν συνεργασίες? Να σας πω, κύριε Σαράντη.
Προφανώς δεν μιλάμε για συνεργασία της αριστεράς με τη δεξιά σε κυβερνητικό επίπεδο ή και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Εννοώ με τους δύο μεγάλους πολιτικούς πόλους αυτή τη στιγμή, περί την δεξιά και την κεντροδεξιά, με αποφύσεις και ακροδεξιάς κατά τη γνώμη μου, και περί τη ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό θα ήταν κάτι πραγματικά το οποίο θα ήταν έξω από τα δεδομένα. Άσχετο η εθνική συνεννόηση που χρειάζεται για μείζωνα ζητήματα τα οποία εμφανίζονται που έχουν σχέση είτε με εξωτερική πολιτική είτε με άλλα θέματα προς Θεού. Αλλά για επιμέρους συνεργασίες ή και για κυβερνητική συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να συζητάγαμε ή να προλιέναμε το έδαφος για κάτι τέτοιο. Αντίθετα όμως υπάρχουν ενεργές δυνάμεις ή μπορεί να υπάρξουν ενεργές δυνάμεις ενδιάμεσες ή της περιφέρειας αυτών των χώρων που να εμπλουτίσουν και εμπλουτίζουν το πολιτικό σκηνικό και με τις οποίες υπάρχουν προφανώς και έχει αποδειχθεί ήδη αυτό. Ότι μπορούν να υπάρξουν ευρύτατες συνεργασίες και πρέπει να υπάρξουν ευρύτατες συνεργασίες. Σας είπα πως υπήρξαν ευρύτατες συνεργασίες και χωρίς την απλή αναλογική. Έτσι, η ανάγκη τα φέρνει στο εσωτερικό όμως του χώρου σας, του κόμματός σας, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε είναι ενάντια σε αυτές τις συνεργασίες. Με την ανακοίνωση που έβγαλαν η ομάδα 53+, είναι κατά της διεύνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των συνεργασιών στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να το λύσετε στο εσωτερικό σας. Να σας πω κάτι. Πριν σας πω το κοινότυπο και το γνωστό ότι στο ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα στην αριστερά, αλλά ίσως και σε κάποιες άλλες δυνάμεις, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος απόψεων και η δυνατότητα μιας δημοκρατικής κατάθεσής τους. Θα σας μιλήσω επί της ουσίας ότι και η τάση αυτή, έτσι όπως ονομάζεται, των 53, είναι σαφώς υπέρ διευρυμένων ψηφοδελτίων και συνεργασιών στην κατεύθυνση, όπως και όλοι μας νομίζω, και αυτό θα καταδειχθεί όταν γίνει κεντρική επιτροπή, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, στο προσεχές διάστημα, στη βάση προγραμματικών συμφωνιών, στη βάση συγκεκριμένων παραδόσεων και οριμάσεων και στην περιφέρεια και, και στους Δήμους. Δεν υπάρχει κάποια αντίληψη αυτοαπομόνωσης ή κλεισίματος, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Εκεί πέρα η ανάγκη είναι να εκφραστούν οι δημότες, να εκφραστεί η πολυχρωμία. Είδατε στα περιφερειακά συνέδρια τα οποία ήδη εξελίχθηκαν σε όλη τη χώρα το πώς με την παρουσία δημοτικών και περιφερειακών αρχόντων όλων των αποχρώσεων έγινε δυνατόν να καταδειχθεί και να καταγραφεί και το εύρος των προβλημάτων, αλλά και οι εναλλακτικές για τη λύση τους. Αυτό το πλούτο θα τον αφήσουμε υπέρ ποιου, ας πούμε, πράγματος, μια στενής κομματικής αξιολόγησης ή εκλογής ή υποψηφιότητας. Κανείς μας δεν το πιστεύει αυτό. Μιας και αναφερθήκατε στα συνέδρια έτσι, περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης, να πάμε στο πιο πρόσφατο, αυτό της Λέσβου. Μερίδα του τύπου πάλι λέει ότι είναι σε μαύρη τρύπα ο κύριος Τσίπρας, σκληρό μήνυμα κοινωνικής αμφισβήτησης από τη Λέσβο. Διαβάζω για παράδειγμα το κεντρικό κύριο θέμα του Βήματος. Υπήρξαν πράγματι κάποιες αντιδράσεις στη Λέσβο. Είναι τέτοιες που να καθιστούν έτσι πολύ ισχυρό μήνυμα αντικυβερνητικό? Νομίζω πως όχι. Δεν το συζητάω αυτό. Είναι σαφές ότι η κοινωνία, τα μαζικά κινήματα, οι κινήσεις των πολιτών, οι θεσμοί έχουν τη δικιά τους ανάγνωση στο τι συμβαίνει στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, έχουν τα δικά τους αιτήματα, τις δικές τους ενστάσεις, απαιτήσεις, διαφοροποιήσεις ή και την δυσανεξία τους απέναντι σε ακολουθούμενες πολιτικές κάθε στιγμή. Αυτό πρέπει να εκφράζεται με τρόπο μαζικό, αυτόνομο, το σεβόμαστε απολύτως, το αφουγκραζόμαστε, μέσα από αυτό υπήρξαμε και ως ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από αυτό θα υπάρχει πάντοτε η αριστερά και η δημοκρατία. Από εκεί και πέρα το να παρεσφρίουν κάποια ακροδεξιά στοιχεία τα οποία όχι απλά να μην συμμετέχουν θετικά στο διάλογο αλλά να υπονομεύουν το διάλογο με βίες εξάρσεις προημερών, λέω, όχι τώρα στην πλατεία Σαπφούς. Ναι, ναι, εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών και να δημιουργούν ένα ρατσιστικό κέλυφος στην κατά τα άλλα εξαιρετική Λέσβο που έδωσε παγκόσμιο
πρόσημο και δείγμα, με συγχωρείτε, αποτελεί τόσο ακραία κίνηση που προφανώς δεν έχει σχέση με το πλήθος των ανθρώπων και με όσους ανθρώπους στην κοινωνία, μαγαζάτορες και άλλους, μέσα από τη δικιά τους σκέψη και διαδρομή, θελήσαν ή θέλουν να δώσουν το σήμα τους. Δεν μας φοβίζουν αυτά, το ότι ο Πρωθυπουργός πήγε σε όλη τη χώρα. Γίνανε 13 συνέδρια, νομίζω λείπουν ένα ή δύο για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Πρωτόγνωρη διαδικασία με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκπροσώπους, προτάσεις, σε επαφή με την κοινωνία, και δεν προτιμήσαμε και δεν προτίμησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη φάση για την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με τις αξιολογίες κτλ. Να πηγαίνει σε ατομικές, στημένες, επικοινωνιακού τύπου και τακτικής εκφοράς επικοινωνίες, τάχατές μου, με την κοινωνία, με την νεολαία, με τους επιχειρηματίες κτλ. Δείχνει μια υπεροχή ως προς το κύριο ζήτημα. Πόσο υπολογίζει κανείς το λαό, πόσο τον αφουγκράζεται επί της ουσίας και πόσο με την κοινωνία όρθια πραγματικά θέλουμε να βγούμε από αυτή την περιπέτεια που σας υπενθυμίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, ουδής έχει πει μέχρι τώρα ότι φταίει η αριστερά στην οποία, για την οποία πέσαμε, ας πούμε, σε αυτή την περιπέτεια. Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα στη θέση σας ήταν ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κουρλέτης, υπουργός εσωτερικών, ο οποίος μας είπε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν ταυτόχρονα με τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τον Οκτώβριο δηλαδή, το 2019. Τον Οκτώβριο του 2019. Είσαστε κι εσείς υπέρ αυτής της θέσης? Ό,τι πει και ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εσωτερικών σε αυτά τα ζητήματα είναι σαφές πως είναι η κυβερνητική θέση, όταν μάλιστα αυτό ταυτίζεται με τη συνταγματική πρόνοια. Οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση επ' αυτού του ζητήματος είναι άκερη κατά τη γνώμη μου και μπορεί να δημιουργήσει προβληματισμούς οι οποίοι δεν έχουν τη θέση τους αυτή τη στιγμή που υπάρχουν σε εκκρεμότητα πολλά άλλα σοβαρά ζητήματα για τα οποία υπάρχουν... μπορεί να υπάρχουν και σοβαρές εξελίξεις, όπως αυτά που σας είπα προηγούμενα για τη συνταγματική αναθεώρηση ή το θέμα της Νοβάρτης, ας πούμε, που θα ξανασυζητηθεί τώρα στη Βουλή ή άλλα ζητήματα. Σίγουρα πάντως είναι σαφές και έφυγε και αυτό από την ατζέντα, είναι σε αυτά που σας έλεγα προηγούμενα πώς ήταν στην ατζέντα διάφορα θέματα, ουδής πλέον εισηγείται ή πιέζει, πέραν της κυρίας Γεννηματά με αυτή την κίνηση που έκανε, για εκλογές ή θεωρεί ρεαλιστικό ότι θα γίνουν εκλογές μέσα στο 18 ή και Νέα Δημοκρατία ευταίω. Ζητά εκλογές μετά τον Αύγουστο του 18. Παγίως, παγίως. Ναι, αλλά η νέα της αφήγηση είναι ότι φοβάται ο Πρωθυπουργός. Ναι, κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κρίνεται. Κρίνεται, κρινόμαστε όλοι. Πρώτα απ' όλα, η συνταγματική πρόνοια και η εκτέλεσή της, δηλαδή το να συμπληρωθεί η τετραετία, πιστεύω ότι και στη λαϊκή συνείδηση και στην κουλτούρα του λαού μας είναι κάτι το οποίο είναι πρωτεύον και με βάση αυτό κρίνεται και νομίζω ότι κρίνεται και θετικά η προσήλωση του Πρωθυπουργού σε κάτι τέτοιο. Κύριε Βουτσί, σίγουρα το Μάη του 19 έχουμε τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. 26 Μαΐου. 26 Μαΐου, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το οποίο δεν έχουμε πάρει χαμπάρι είναι με ποιο σύστημα θα πάμε στις ευρωεκλογές. Θα πάμε με λίστα ή με σταυρό? Πότε θα αποφασιστεί αυτό και γιατί? Με συγχωρείτε, προς ώρας υπάρχει ο νόμος με βάση τον οποίο πήγαμε με το σταυρό. Αυτό ισχύει. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχουν άλλες ιδέες ή πρωτοβουλίες. Γνωρίζετε ότι στα ζητήματα της νομοθεσίας η Βουλή νομοθετεί, είναι η καρδιά του συστήματος, αλλά η κυβέρνηση έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Όπως προηγούμενα λοιπόν συζητήσαμε για το θέμα των, ή εν πάση περιπτώσει το αγγίξαμε, το θέμα της κατάτμησης, της ενδεχόμενης κατάτμησης των περιφερειών, που φαίνεται ότι από την κυβέρνηση μπορεί να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Μα αυτό δεν έχει θέμα κάνει, που όμως το είχαν ζητήσει και, ναι, και τα περισσότερα από τα άλλα κόμματα. Αυτό δεν μπορεί να περάσει στο νόμο που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό έχει να κάνει νομίζω με την αναθέση, με τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και δεν χρειάζεται ούτε αυξημένη πλειοψηφία. Πρόεδρε, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν μέρος της νομοθεσίας που περάσαμε το 16, απλώς δεν είχε γίνει. Το 16, ναι, το καλοκαίρι, απλώς δεν είχε γίνει η κατάλληλη προεργασία για να υπάρχει η τεχνική πλευρά της παρουσίας αυτού του θέματος. Άρα ευρωεκλογές με σταυρό.
εξ όσων γνωρίζω και με ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα. Αυτό είναι. Δεν ξέρω κάτι άλλο, ας πούμε. Πολύ σύντομη απάντηση θα ήθελα, γιατί ο χρόνος μας σιγά σιγά αρχίζει να μας πιέζει. Βλέπετε λύσεις στο ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας? Στόχος το ρώσιμο ήταν το καλοκαίρι. Το προλαβαίνουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα προλάβουμε. Μάλιστα. Αισιοδοξία σε σχέση με τους δύο στρατιωτικούς που είναι στην Τουρκία υπάρχει? Υπάρχει αισιοδοξία στη βάση των πραγματικών δεδομένων και γεγονότων. Δηλαδή, εφόσον δεν τους έχει επαγγελθεί καμία κατηγορία ακόμα, είναι προφανώς αυθαίρετη, τυπικά νομότυπη η κράτησή τους. Υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα και πιστεύω ότι θα είναι μια ενέργεια η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό από πλευράς τουρκικής ηγεσίας και της δικαιοσύνης, να αφαιθούν αυτοί οι άνθρωποι ελεύθεροι. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει νόημα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βούτση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Παρακάτω. Επιτρέψτε μου όμως για ένα λεπτό να σας πω ότι άκουσα προηγούμενα για τον Μάρξ που είπατε για τα 200 χρόνια, είναι και τα 50 χρόνια από το Μάη του 68. Το είπαμε χθες αυτό. Είναι δύο τομές πολύ μεγάλες και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια συζητάει για αυτά τα ζητήματα. Διότι με τον Μεν Μάρξ οι φιλόσοφοι ξεκινήσαν να διαλογίζονται και για το πώς θα αλλάξει ο κόσμος, όχι απλώς πώς θα τον ερμηνεύσουμε. Με το Μάη του 68 υπήρξε μια οριζόντια και σαφής αμφισβήτηση των εξουσιών, έτσι όπως είχαν και έχουν και σε μεγάλο βαθμό αυτό στο διηνεκές υπάρχει εκφραστεί και εφαρμοστεί, το οποίο σφράγισε για δεκαετίες ύστερα την ανθρωπότητα. Και στην πρόσφατη έκθεση, τελειώνει σήμερα, του βιβλίου «Τη Διεθνή», που είναι εξαιρετική, στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα ζητήματα ετέθηκαν, τίθενται, γονιμοποιούν. Είναι το θερμοκήπιο για πάρα πολλές εκδόσεις, για πάρα πολλές συζητήσεις, για ένα ευρύτατο κίνημα δημιουργικών δυνάμεων στη χώρα μας, με τη λήξη της κρίσης, οι οποίες όμως λειτουργήσαν και μέσα στην κρίση, με ρυθμούς και με τρόπους που προσπαθήσαν οι ίδιοι να βρουν. Αυτές όλες τις αιστείες πρέπει να τις ενθαρρύνουμε. Η Βουλή από την πλευρά μας, θέλω να σας το πω ευθύτατα, ίσως να το γνωρίζετε κιόλας, έχει μια μεγάλη εξωστρεφή λειτουργία. Κάνει χορηγίες, εκδόσεις, εκδηλώσεις και το Ίδρυμα της Βουλής και η Βιβλιοθήκη της Βουλής. 40 βιβλιοθήκες πανελλαδικά έχουμε δώσει σήματα. Θα άξιζε τον κόπο κάποια στιγμή, εμένα ή κάποιον άλλο παράγοντα της Βουλής, να έχετε εδώ για να γνωρίζουν όλοι το τι πραγματικά έχει γίνει μέσα σε αυτά τα χρόνια ως προς αυτό το τομέα. Αυτό είναι δέσμευση από την πλευρά μας, δεν το συζητάμε. Υπάρχει πολύ υλικό δηλαδή, καταλάβατε. Ναι. Για να καταλάβετε. Θα είμαστε στις Κορισκάδες την μεθεπόμενη Κυριακή, που ήδη έχουν υπογραφτεί δύο συμφωνίες και με τον κύριο Μπακογιάννη και με τους Δήμους και παντού, για όλο το τρίγωνο με τη Βίνιανη και τα λοιπά, και για αυτό που λέμε ανασύσταση της ιστορικής μνήμης. Κύριε Πρόεδρε, σας λέω ότι μετά το break το θέμα που θα ξεκινήσουμε έχει να κάνει με μία δράση του Ιδρύματος της Βουλής. Και έχει να κάνει με τις βιβλιοθήκες, τα πανεπιστήμια που ανοίγουν σε όλη την πόλη. Και, ναι. Και αυτό θα είναι το επόμενο θέμα με το οποίο θα έρθουμε. Έχει γίνει μετά μια πολύ συστηματική και καλή δουλειά, διότι σας επαναλαμβάνω, στα πολύ δύσκολα χρόνια που περάσαμε και περνάμε ακόμα, η ενθάρρυνση όλων των εστιών δημιουργικής, παραδοσιακής ή καινοτόμας δράσης σε όλη τη χώρα, πέραν των επισκέψεων που έρχονται 116.000 άνθρωποι κάθε χρόνο και τα λοιπά στη Βουλή, ήταν υποχρέωσή μας. Δεν συμψηφίζει το ερωτηματικό για το πώς αυτή η Βουλή μέσα σε καταστάσεις μνημονιακές ενδεχομένως ψήφισε και όχι ενδεχομένως και πράγματα τα οποία έχουν επιβαρύνει το κοινωνικό σώμα και θα το επιβαρύνουν ενδεχομένως και στο μέλλον. Δεν το συμψηφίζει, δεν το εξισορροπεί. Δεν είναι ένα άλοθη από την πλευρά μας και σας το λέω ευθύτατα, αλλά ήταν μια ευθύνη και μια υποχρέωση την οποία δεν μπορούσαμε να την βάλουμε στην άκρη στο όνομα, ας πούμε, των οικονομικών αξιολογήσεων ή των δεσμεύσεων των μνημονιακών. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς να πούμε ότι πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως